και όσο τanto συζητά, σε θέσεις οι οποίες να αναδεικνύουν είτε ένα ρατσισμό είτε άλλος πώς. Πιστεύω, αγαπητέ Μαντρέα, ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ούτως ώστε πρώτον αυτοί οι άνθρωποι να μην επαναθυματοποιούνται μέσα σε κρατικές διαδικασίες οι οποίες θα καθυστερούν, και είναι ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση που το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου έχει εξετάσει και έχει θέσει έναν ολιστικό πλάνο, το οποίο πρώτον θα κλείσει τις λεγόμενες μαύρες τρύπες που έχουν εντοπιστεί είτε μέσα σε κολέγια τα οποία έφερναν φοιτητές με διαδικασίες διάτρητες, οι οποίοι στη συνέχεια λίγους μήνες αργότερα υπέβαλαν αιτήσεις ως αιτητές πολιτικού ασύλου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας τεράστιος όγκος αιτήσεων, να χρονίζουν αυτές οι αιτήσεις, να χάνονται μέσα στην μαύρη αγορά εργασίας και ούτω καθεξής. Είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τους εικονικούς γάμους, που και εκεί μπήκε πλέον φραγή, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η αγορά κατά κάποιον τρόπο της ευρωπαϊκής υπηκότητας. Και την ίδια στιγμή ο στόχος μας είναι με τη μετακίνηση λειτουργών και την αύξηση των λειτουργών εντός του Υπουργείου Εσωτερικών που εξετάζουν αυτές τις αιτήσεις, με καινούργια χρονοδιαγράμματα πολύ πιο σύντομα να μπορέσουμε να εξετάσουμε όλες αυτές τις χιλιάδες αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται εκκρεμούν αυτή εδώ και χρόνια. Και εκκρεμούν εδώ και χρόνια, ούτως ώστε να καταφέρουμε πρώτον να ελέγξουμε το πρόβλημα, να ελέγξουμε τις ροές μεταναστευτικού κύματος προς την δικιά μας τη χώρα, και την ίδια στιγμή, εγώ θεωρώ, με μια προσέγγιση έτσι και ανθρωποκεντρική, αυτοί οι άνθρωποι άμεσα να ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους. Εκείνοι που πράγματι είναι πρόσφυγες και δικαιούνται πολιτικής προστασίας, αυτόν να κατοχυρώνεται. Εκείνοι όμως οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο χρησιμοποιώντας ουσιαστικά κάποιες διάτρητες διαδικασίες ή περνώντας μέσα από την πράσινη γραμμή με τρόπο παράνομο, εκείνοι οι άνθρωποι θα πρέπει να επαναπροωθούνται πίσω στις χώρες από τις τώρα, οποίες προέρχονται, μας αρέσει, για να μπορέσουμε να έχουμε. Ξένια μου, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός ασχολείται σε βάθος με αυτό το θέμα. Πρώτη φορά νωρίς. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Νομίζω ότι ο κύριος Νωρίς έχει θέσει σε προτεραιότητα του από την πρώτη στιγμή που έχει αναλάβει. Πες μου κάτι, γιατί θέλω να το κουβεντιάσουμε και οι τρεις, αλλά να ξεκινήσω από σένα. Επειδή ακούστηκαν διάφορες φωνές, έχουμε και προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την Κίσα, ότι παραβιάζονται συνθήκες με τον τρόπο που λειτουργούμε στο θέμα του Λιβάνου με τις βάρκες που τις επιστρέφουμε. Μιλάτε για τη διαδικασία επαναπρόθεσης. Ναι. Υπάρχει όμως πλέον αυτή η διαδικασία και είναι κατοχυρωμένη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μένουν εκτεθειμένοι στα νερά της Μεσογείου, δηλαδή μαζί με τις βάρκες οι οποίες επαναπροωθούνται, τις συνοδεύουν τα λιμενικά πλοία της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να βεβαιωθούν ότι φτάνουν πίσω από τη χώρα από την οποία ξεκίνησαν με ασφάλεια. Είναι μια πρακτική η οποία, ναι, μπορεί να φαίνεται και να ακούγεται ως κατά κάποιον τρόπο άδικη προς αυτούς, όμως την ίδια στιγμή, επειδή αν ξεκινήσει αυτό το κύμα και αυτή η ροή δεν πρόκειται να σταματήσει, και επειδή ακριβώς υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε μέσα στην ίδια τη χώρα, αλλά είναι αυτή μια προσωρινή, αν θέλετε, διαδικασία και λύση, η οποία πρέπει δυστυχώς να λάβει χώρα αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε στο μέλλον μεγαλύτερες ροές. Μάλιστα. Και επιμένω για άλλη μια φορά. Λέω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς, όταν το συζητά κάποιος, πολύ εύκολα, και το έχω δει να συμβαίνει σε πάρα πολλές συζητήσεις, να πλειοδοτούν ρατσισμό. Ένα ζήτημα το οποίο όμως είναι ανθρωπιστικό κατά βάση, πρέπει να το δούμε με αυτήν τη διάθεση, αλλά και με διάθεση επίσης ολιστικής λύσης για αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Με τρόπο που να διασφαλίζουν και την κοινωνική συνοχή εντός της δικιάς μας της χώρας, αλλά και την ίδια στιγμή τα δικαιώματα των μεταναστών, των προσφύγων, ώστε γρήγορα να αναλύονται οι αιτήσεις τους, να εξετίζονται και να υπάρχουν αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Να πάω στον Μιχάλη τον Δαμιανό. Ήθελα τη θέση του Δίκο για το θέμα αυτό με το Λίβανο τώρα. Ναι. Και τις φωνές διαμαρτυρίες που υπάρχουν για το πώς γίνεται η διαδικασία, αλλά και γενικότερα το μεταναστευτικό. Ξεκινώντας από το Λίβανο, κατά πόσον είναι νόμιμες ή όχι οι ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, το αφήνω στην Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί θεωρώ ότι ενεργεί με βάση την νομιμότητα και τις διεθνείς συνθήκες, τις νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξής. Ναι.
Αν οποιαδήποτε μη κυβερνητική οργάνωση θεωρεί ότι παραβιάζει το οτιδήποτε κυπριακή δημοκρατία, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να το βγάλει προς τα έξω. Έχει προσφύγει στο εδάφιο. Ναι. Αντιλαμβάνομαι τους λόγους που το έχω κάνει και το νομικό κομμάτι της όλης υπόθεσης, αλλά για μένα δεν είναι αυτή η ουσία, ιδιαίτερα όταν ο Λίβανος δέχεται να λάβει πίσω τους πολίτες του. Και λύνουμε εν μέρη το πρόβλημα με το να καταφέρνουμε να τους στέλνουμε πίσω. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι νομικό μόνο, είναι και πρακτικό. Γιατί και όλοι αυτοί που έρχονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα και οπουδήποτε παράνομοι είναι, αλλά αναγκαζόμαστε λόγω των διεθνών συνθήκων να τους δεχτούμε. Και ποτέ, εγώ ποτέ δεν μιλώ, όταν μιλώ για μεταναστευτικό, δεν μιλώ ποτέ για οικογένειες που φεύγουν από μια εμπόλεμη ζώνη. Μιλώ για αρένες 20 με 45 χρόνων που έρχονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα έτσι ώστε να βρουν δουλειά, γιατί τα τελευταία χρόνια αυτόν έχουμε. Ξέρεις, οι συμβάσεις λένε το εξής. Δεν δέχεσαι μόνο αυτούς που έρχονται από εμπόλεμη ζώνη. Μπορεί να δεχτείς άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα με το καθεστώς που ζουν, ναι, με την κυβέρνηση που ζουν. Άρα εδώ μπαίνει ένα θέμα. Όταν τους στέλνεις πίσω στην κυβέρνηση του Λιβάνου, κάποιοι από αυτούς, αφού δεν έχεις εξετάσει τις περιπτώσεις τους, ναι, μπορεί να ανήκουν σε μια κατηγορία τέτοια που έχουν φύγει για άλλους λόγους. Εκεί πατάει εκεί σας. Θα μπορούσαν να αιτηθούν άσυλο στην πρεσβεία της Κύπρου στο Λίβανο. Το πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι ότι ενδεχομένως να μην έχουν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορούν να έχουν. Πρέπει να πατήσει έδαφος κυπριακό. Άσυλο. Ή να είναι στα χωρικά έδαφα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Αλλά εάν βρίσκω κάποιον λόγο, τρόπο πρακτικά να μειώνω το πρόβλημα μου. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω, εν πάση περιπτώσει. Εάν παρανομούμε, να το αλλάξουμε, να βρούμε άλλα μέτρα. Δεν είναι θέμα υπάρχειας από το Λίβανο, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του μεταναστευτικού. Το είπα αυτό γιατί τελευταία είχαμε 6-7 βάρκες. Ναι. Και πολλές βάρκες, συμφωνώ. Νομίζω είναι παραδεκτό από όλους ότι η Κύπρος δεν μπορεί να αντέξει. Ότι η Κύπρος δεν έχει τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θα μπορούσαμε να είχαμε, και η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συγκεκριμένη. Είτε θα βρεθεί τρόπος να διοχετεύονται οι μετανάστες και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι σε πολύ μικρούς αριθμούς, γιατί στην Κύπρο έχουμε το 4% του πληθυσμού μας να είναι μετανάστες, είτε κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Τώρα, εγώ θα συμφωνήσω με την Ξένια, πρέπει να υπάρχει κάποιος σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός έπρεπε να υπήρχε. Ναι. Απλά έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Τώρα, υπάρχουν ευθύνες που έχουν αργήσει πάρα πολύ. Ενδεχομένως να υπάρχουν, αλλά πάλι δεν είναι αυτό το θέμα. Να σχεδιάσουμε τώρα και να βρούμε λύσεις στα προβλήματα μας και άμεσα. Και μακροπρόθεσμα. Τα αμέσα είναι πολύ πιο δύσκολα, αλλά για παράδειγμα, πέρασαν κάποιες νομοθεσίες πρόσφατα για τις προσφυγές των διοικητικών δικαστήριων. Δεν είναι η λύση του προβλήματος. Μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα των διαδικασιών, των χρονοβόρων διαδικασιών. Μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα. Όμως μπορεί να γίνουν πολύ πιο άμεσα πράγματα. Και ξέρετε τι είναι το πιο σημαντικό, κύριε Δημητρόπουλε, επειδή όταν κάποιος μπει σε μια βάρκα ή ξεκινήσει για την Κύπρο, από την ώρα που μπαίνει στη βάρκα, η Κύπρος χάνει. Θα έρθει στην Κύπρο. Ναι. Η Κύπρος θα χάσει. Οπότε αυτό βέβαια και αυτός που μπαίνει σε μια βάρκα κουβαλάει το δικό του, του σταυρό μαρτύριο. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Δεν είναι απλό το πράγμα. Είναι οικονομικά η Κύπρος θα χάσει. Οπότε, είτε βρίσκεις τρόπο να χρηματοδοτείς τους μετανάστες να πάνε πίσω στη χώρα τους εκείνοι που μπορούν. Δεν είναι όλοι από εμπόλεμες ζώνες. Πολλοί είναι απλά οικονομικοί μετανάστες. Πάρα πολλοί. Πρώτον. Δεύτερον, είτε γιατί έρχονται εδώ, εξυπηρετούνται από άλλα κυκλώματα κτλ. Ναι, πληρώνουν κάποιον να στην Κύπρο, συστημένοι κτλ. Δηλαδή, για να μην είναι ελκυστικός ο προορισμός, η Κύπρος πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ποινές στους διακινητές. Εκεί είναι το πρόβλημα. Οι διακινητές, αν δεν έχουν κάποιον να τους διακινήσει ή αν οι διακινητές θα πάνε φυλακή για πολλά χρόνια, δεν θα ρισκάρουν πρώτον. Δεύτερον, να μην είναι ελκυστική η Κύπρος για τους ίδιους. Και τι λέω, να μην είναι ελκυστική, γιατί νομίζω συγχύζουμε κάποτε τα επιδόματα με οτιδήποτε άλλο. Να μην είναι ελκυστική η Κύπρος είναι να μην μπορούν να βρουν παράνομα δουλειά. Γιατί οι πλήστοι μετανάστες εργάζονται παράνομα. Κάποιος τους πληρώνει στην Κύπρο. Κύπροι τους πληρώνουν. Αφού τους πληρώνουν παράνομα στην Κύπρο, τότε αυτοί ή οποιοδήποτε πληρώνουν παράνομα τους μετανάστες για να δουλέψουν, να τους εκμεταλλεύονται με τον ίδιο τρόπο, με τον οποιοδήποτε τρόπο θέλουν, τότε το πρόβλημα το έχουμε και εκεί. Να το λύσουμε με την παράνομη εργασία, με τα πρόστιμα και με τις οποιασδήποτε ποινές. Υπάρχουν τρόποι, πρέπει να γίνει σχεδιασμός, κάποιοι είναι άμεσα, κάποιοι μακροπρόθεσμα. Και κάτι τελευταίο. Στον τομέα της ενσωμάτωσης των μεταναστών στην Κύπρο δεν έχουμε κάνει κάτι.
θα έπρεπε να κάνουμε. Δεν μπορεί κάποιος που ήρθε στην Κύπρο πριν 5 χρόνια να μην έχει ενσωματωθεί καθόλου στην κοινωνία. Να είναι για παράδειγμα ένα Σύρος εργάτης που μιλάμε Σύρος εργάτης και δεν κάνει κάτι για την Κύπρο. Δεν μπορεί να ενσωματωθεί στην ίδια την κοινωνία, δεν μπορεί να προσφέρει, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα μπορούσε να λύσει. Πρέπει και το θέμα της ενσωμάτωσης η ίδια κυβέρνηση να το δει. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εσείς έχετε, κύριε Γιάδη, πιο κάθετη άποψη από ό,τι καταλαβαίνω όσον αφορά το θέμα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Λοιπόν, εμάς η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να χαραχθεί επιτέλους μια αυστηρή και ταυτόχρονα αποτρεπτική μεταναστευτική πολιτική, ούτως ώστε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα που φαίνεται ότι διωγγώνεται μέρα με τη μέρα, καθώς, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα σε τρεις μέρες έχουν φτάσει στην Κύπρο 7 πλοιάρια, 7 πλοιάρια σήμερα έχει ακόμη ένα, πέραν των 300 ατόμων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δούμε και να λάβουμε μέτρα αποτρεπτικής μεταναστευτικής πολιτικής. Πολύ σωστά είπε η κυρία Ξένια Κωνσταντίνου αναφορικά με τα κολέγια ότι είναι ένας τρόπος με τον οποίο έρχονται διάφοροι παράνομοι φοιτητές οι οποίοι μεταγενέστερα αιτούνται πολιτικών άσυλων και ούτω καθεξής. Όμως θα θέσω ακόμα ένα θέμα που είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις για τις οποίες πρέπει να τεθεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου, καθώς αντιλαμβανόμαστε και το ρόλο που διαδραματίζουν όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, ναι, όπου στο τέλος της ημέρας πολλοί από αυτούς μετατρέπονται στο τέλος και ακόμη και σε διακινητές ανθρώπινων ψυχών. Θα ήθελα να πω όμως και κάτι άλλο. Ότι είναι βαριά κουβέντα τώρα αυτή που είπατε για το θέμα των ΜΚΟ. Εγώ θεωρώ ότι επιτελούν ένα σοβαρό έργο. Κάποιοι θα πρέπει να δούμε το ρόλο τους ίσως, αλλά γενικότερα η ΜΚΟ είναι νομίζω... Είπα πανευρωπαϊκά υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν θα αναιρέσω κάτι από αυτό που είπα, άλλωστε είναι γνωστό και σε όλη την κοινωνία το τι συμβαίνει. Συνεχίζοντας όμως θα πω ότι σε αυτό που είπατε ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να λαμβάνονται κάποια μέτρα μεταναστευτικής πολιτικής, θα συμφωνήσω όμως το πρόβλημα των μεταναστευτικών δεν ήταν τον τελευταίο χρόνο, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. 7 χρόνια διακυβέρνηση Δημοκρατικού Συναγερμού, πολλά χρόνια προηγουμένως και άλλες κυβερνήσεις, αλλά καμία κυβέρνηση δεν είχε λάβει κανένα μέτρο. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε να κινούνται κάποιες διαδικασίες, γιατί αυτή την περίοδο πλησιάζουν, να σας υπενθυμίσω, και βουλευτικές εκλογές. Και βλέπουν την απήχηση που έχουν οι θέσεις του ΕΛΑΜ προς την κοινωνία και επιτέλους ότι πρέπει να ληφθεί κάποιο είδους μεταναστευτική πολιτική. Θα έρθω όμως και στα συγκεκριμένα μέτρα. Επειδή αναφερθήκατε πριν για την καταγγελία της ΚΙΣΑ ότι παραβιάζονται κάποιες συμβάσεις, επί τη ευκαιρία θα ήθελα να απαντήσω ότι αν αξιοποιήσουμε την απόφαση του ΕΔΑΤ και συγκεκριμένα 9 Τρίτου του 2020, όπου είχε δικαιώσει την Ελλάδα και έδωσε δικαίωμα αναστολής διαδικασιών αίτησης πολιτικού ασύλου. Αυτόν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ενός Κυπριακή Δημοκρατία αυτή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έως ότου ο αριθμός φτάσει στον αριθμό που μας δίνει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι 1%. Αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία έχει φτάσει σχεδόν στο 4%. Πάμε. Άρα θα πρέπει να αναστείλουμε τις διαδικασίες αιτήσεως πολιτικού ασύλου. Επιπλέον, υπάρχει και απόφαση πάλι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Ισπανία, η οποία δόθηκε 13 Δευτέρου του 2020, όπου λέει για μαζικές απελάσεις όσων εισέρχονται παράνομα στα εδάφη μιας χώρας. Άρα μπορούμε και αυτό να το αξιοποιήσουμε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δημιουργηθούν κλειστά κέντρα φιλοξενίας και όχι ανοιχτά. Θα πρέπει να υπάρχει αυστηρή επιτήρηση τόσο της γραμμής αντιπαράταξης όσο και των θαλάσσιων συνόρων και θα πρέπει επιτέλους να καθοριστούν και κανόνες απόθεσης, το λεγόμενο pushback που είδαμε να γίνεται και στην Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε πριν, βλέπουμε πολλές βάρκες που φτάνουν στην Κύπρο να είναι αρένες. Κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίζει. Πολύ σωστά παρελέχθηκε ότι κάποιοι έρχονται στην Κύπρο για μια καλύτερη ζωή. Και εδώ πέρα έρχομαι και θέτω ένα σοβαρό ερώτημα. Καλά, γιατί έρχονται μόνο οι άντρες και αφήνουν πίσω οικογένεια, αφήνουν πίσω τη γυναίκα τους, τα παιδιά, από τη στιγμή που κινδυνεύουν ήδη, δεν κινδυνεύει η γυναίκα τους και το παιδί τους? Όταν κάποιοι κινδυνεύουν, κινδυνεύει όλη η οικογένεια. Υπάρχει εξήγηση, γίνεται μετά νέα αίτηση επανένωσης της οικογένειας. Ναι, είναι γνωστό, είναι το γνωστό που συμβαίνει με τη δικαιολογία να γεμίζει Κύπρος ανεξέλεγκτα ροές λάθρομεταναστών. Ναι, πέστε μου κάτι, θέλω να είσαι συγκεκριμένος. Το μεταναστευτικό υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Όσο υπάρχουν πόλεμοι, όσο υπάρχουν όλες αυτές τις ιστορίες. Θεωρείτε ότι πρέπει να κλείσουμε τα σύνορά μας, κάτι που έκανε η Ουγγαρία? Η Ουγγαρία το έκανε και είπε, κύριε, εγώ είμαι εντάξει.
κόψε το κεφάλι σας. Εγώ κλείνω τα σύνορά μου. Λοιπόν, από αυτό το σημείο θα ήθελα να πιάσω, να τονίσω κάποια θέματα, ότι όταν πρόκειται για ανήλικους και οικογένειες, τότε ναι, θα πρέπει να τους παρέχουμε την απαραίτητη προστασία. Σίγουρα δεν είμαστε μισάνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν γίνεται όλοι να εκμεταλλεύονται αυτόν τον τόπο και γι' αυτόν είπα ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι αποφάσεις του ΕΔΑΤ. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό. Γι' αυτόν και με πρόταση του Εθνικού Λαϊκού Μέτωπων, που είχε καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ζήτησε αποκοπή όλων αυτών των κονδυλίων, τα οποία ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες και για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές. Ένα παραμύθι που λέγεται ότι αυτά τα χρήματα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα έρχεται το 40% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο 60% είναι από τα κρατικά ταμεία. Όμως ακόμα και το ποσό που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ανάποδο είναι. 60-40. Το 60 είναι από την Κύπρο και το 40 είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα τελευταία είχαμε ψηφίσει και επιπλέον κονδύλι αναφορικά με το μεταναστευτικό. Και στη γενική του εικόνα να το δούμε ότι αυτό το κονδύλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα είναι από τους Ευρωπαίους πολίτες, άρα κατ' επέκταση ως ίδιους τους Κύπριους πολίτες. Ένα σημείο που θα ήθελα να σημείο για να σας απαντήσω, για να αντιγράφετε, σας αντιγράφουν στο συναγερμό. Έτσι είπατε. Δεν είπα ότι μας αντιγράφουν, είπα ότι έχουν θορυβηθεί με το θέμα του μεταναστευτικού την περίοδο τώρα που πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές. Επειδή αναφέρθηκα στη λέξη λαθρομετανάστης, γιατί πολλοί που έρχονται στην Κύπρο είναι λαθρομετανάστες. Για να δηλώσεις αιτητής πολιτικού ασύλου, θα πρέπει να κάνεις αίτηση στον πρώτο ασφαλή προορισμό. Πολλοί από αυτούς πάνε στην Τουρκία, άρα ο πρώτος ασφαλής προορισμός είναι η Τουρκία. Από εκεί και πέρα δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε όλη την Ηφίλιο και να δηλώνουν αιτητές πολιτικού ασύλου. Από εκεί και πέρα είναι λαθρομετανάστες. Άλλωστε πάνε και πολλά κονδύλια στην Τουρκία προς αυτήν την κατεύθυνση για να τους στηρίξουν και να τους βοηθήσουν. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αντιληφθούμε ποιο είναι το πρόβλημα και να αντιμετωπίσουμε στη ρίζα του και μάλιστα θα πρέπει τέλος να υπάρχουν και αυστηρές περιπολίες στις περιοχές όπου έχουν πληγεί και αυτές οι αυστηρές περιπολίες θα γίνονται με συχνούς και εντατικούς ελέγχους των στοιχείων. Όταν πηγαίνει ένας Κύπριος στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα φοιτητής, το σταματάει η αστυνομία και του ζητάει ταυτότητα. Αν η αστυνομία σταματάει έναν αλλοδαπό και του ζητάει ταυτότητα για να δει τα στοιχεία του, ειδικά σε περιοχές όπως για παράδειγμα στην Παγιά Λευκοσία, δεν θα αποθήσει τον κόσμο. Αντιθέτως, θα φέρει την ασφάλεια. Μάλιστα. Να μην αλλάξω, να μείνουμε στο θέμα αυτό θέλω. Έχει πει κάποια πράγματα σημαντικά ο κύριος Γιάδης. Όσον αφορά την πολιτική πάνω σε θέματα προσφυγικά και μεταναστευτικά, θεωρείτε ότι χωρίς την Ευρώπη μπορούμε να το λύσουμε το πρόβλημα? Όπως σας είπα, γεωγραφικά η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Μάλτα πλήττονται περισσότερο, δηλαδή αναπόφευκτα. Είναι γεγονός ότι εάν δεν υπάρξει απαιτούμενη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και παρακολουθούμε εδώ και μερικές ώρες το τι συμβαίνει στη Μόρια, στην Ελλάδα, όπου χαμός. Ένα κλειστό κέντρο με 16.000 μετανάστες, το οποίο βρέθηκε εκτός ελέγχου, κάηκε ολοσχερός και αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση η οποία βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι επιτάσσει έναν εθνικό συναγερμό. Οπότε, ναι, πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε πρώτον να εξετάζουμε γρήγορα τις αιτήσεις, με ποιον τρόπο θα μπορούμε μετανάστες οι οποίοι θέλουν να μεταβούν στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, είτε για να επανασυνδεθούν με τις οικογένειές τους, είτε επειδή υπάρχει δυνατότητα να τους απορροφήσουν σε αυτές τις χώρες, να μπορούν και να διευκολύνονται στο να μεταβούν σε αυτές. Και βεβαίως εκείνοι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στην Ευρώπη, δεν δικαιολογεί το καθεστώς τους ότι κινδυνεύει η ζωή τους, θα πρέπει να επαναπροωθούνται πίσω στις χώρες τους. Θέλω να πιστεύω... Σας έχει αφυπνήσει η πολιτική του ΕΛΑΜ όσον αφορά το μεταναστευτικό και εν ώψη εκλογών? Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα σε πολιτικές αντεκλήσεις με το ΕΛΑΜ. Νομίζω ότι το ΕΛΑΜ τοποθετείται για αυτά τα ζητήματα με έναν τρόπο έτσι λαϊκιστικό και απόλυτο. Επιμένω, χρειάζεται ολιστική λύση και μάλιστα ολιστική λύση
λύση με έναν τρόπο που να μπαίνει καθαρά πάνω σε μια συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία μάλιστα θα είναι πολιτική, δεν θα είναι ούτε πολιτικάντικη ούτε πολιτική των συστημάτων. Και επιμένω, εκείνο το οποίο έχει τη σημασία του είναι αυτό το ζήτημα, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, να το συζητούμε με μια νυφαλιότητα. Πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δει τι συμβαίνει, έχουμε ζήσει και εμείς ως Κύπροι στο παρελθόν δύσκολες συνθήκες και οικονομικές, και το 1974 ζήσαμε την προσφυγιά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ νυφάλοι αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Και για να είμαστε νυφάλοι θα πρέπει βεβαίως από τη μια να έχουμε μια στρατηγική τέτοια, ούτως ώστε το πρόβλημα να επιλύεται γρήγορα, για να μην επαναθυματοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι, να μένουν μέσα σε έναν διακαές τέλος πάντων σύστημα που να χρονίζει, στο οποίο να μην έχουν ταυτότητα, να μην έχουν οποιονδήποτε μέσον ή προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας παρά μόνο στη μαύρη αγορά, χωρίς ουσιαστικά να έχουν οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα και να είναι και θύματα μάλιστα πολλές φορές κάποιων ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτή την κατάσταση. Οπότε την ίδια ώρα όμως θα πρέπει και εκεί όπου θα πρέπει να κρατήσουμε, για παράδειγμα, στα κέντρα τα οποία έχουμε στην Κοκκινοτρινιά, στο Πουρνάρα κλπ. Ναι, θα πρέπει να επενδύσουμε για να γίνει και μια ζώνη ασφάλειας για ανηλίκους. Αυτά μας τα έχουν υποδείξει κάποιες διεθνείς οργανώσεις και UNHCR και έχουν δίκιο σε αυτό. Και οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ανήλικα παιδιά μαζί με τους ενήλικες. Αυτά νομίζω κάθε ευνομούμενο κράτος πρέπει να τα ρυθμίσει. Είναι κάτι το οποίο θα δείχνει το επίπεδο της κοινωνίας του. Αλλά επιμένω, χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται νυφαλιότητα. Είναι δύσκολο θέμα. Και κυρίως χρειάζεται, και πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση το έχει πράξει και νομοθετικά. Μόλις την προηγούμενη Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής αλλάξαμε το Σύνταγμα και περάσαμε καινούριους κανονισμούς αναφορικά με το άσυλο. Αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει οπωσδήποτε όχι μόνο να περνούμε τους νόμους, αλλά και να εφαρμόζονται σωστά. Και υπάρχει όλη η απαιτούμενη διάθεση, τουλάχιστον από αυτήν την κυβέρνηση, για να τα εφαρμόσει σωστά. Μάλιστα. Και έτσι είναι που προχωρούμε βήμα-βήμα σε αυτήν την κατάσταση που δεν θα έρθει μια μέρα και θα μπει έναν τέλος. Ζούμε σε μια περιοχή που ταλανίζεται από πολέμους, από οικονομικές κρίσεις, από άλλος πώς. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο πάντοτε θα το βρίσκουμε μπροστά μας όταν θα υπάρχει οικονομική πρόοδος ακόμα περισσότερο. Αυτό, θα είναι πιο ποτέ ευκαιστικός προορισμός η Κύπρος. Όταν θα υπάρχει οικονομική ύφεση που το έχουμε δει να συμβαίνει, φεύγουν οι μετανάστες. Είναι κάτι το οποίο έρχεται μαζί με την ευημερία. Πολύ αντιμετώπιση. Θέλουν να την μοιραστούν. Έχετε δίκιο, ολιστική αντιμετώπιση για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον, αγαπητέ Μιχάλη, ευχαριστώ, Ξενιά μου. Μέχρι τώρα, αγαπητέ Μιχάλη, οι νόμοι μας έμπαζαν. Δηλαδή, έκανε μια αίτηση ασύλου, περνούσε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε αρνητική απάντηση, πήγαινε αναθεωρητική αρχή, μέχρι να εξεταστεί πήγαινε και ένα και δύο χρόνια. Και όταν ερχόταν η ώρα, τον έχανες. Γινόταν παράνομος και ψάχνει να του βρεις δουλειά κτλ. Αλλάζει κάτι τώρα. Αλλάζει φιλοσοφία, αλλάζει προσέγγιση. Αλλά εγώ επιμένω ότι θα πρέπει μόνο με την Ευρώπη μαζί μπορούμε να το λύσουμε. Αλλιώς δεν υπάρχει λύση. Ναι. Ένα τελευταίο σχόλιο και μετά στο Γιάννη και να το κλείσουμε. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, οι διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων πλέον δεν είναι τόσο χρονοβόρες, όμως πάλι είναι χρονοβόρες. Γιατί απλά να καταλαβαίνουμε τι κάνουν όσοι θέλουν να έρθουν στην Κύπρο σαν οικονομικοί μετανάστες. Γιατί θεωρώ ότι οι οικογένειες από τη Συρία και οπουδήποτε είναι σε εμπόλεμη ζώνη θα πάρουν το άσυλο. Θα πάρουν το άσυλο, δεν θα κάνουν ούτε καν προσφυγή ούτε τίποτα. Δεν το παίρνουν όλοι. Θεωρούμε ότι οι οικογένειες σε γενικές γραμμές θα μείνουν στην Κύπρο. Τώρα, για τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι οικονομικοί μετανάστες, να βλέπουμε τι κάνουν. Πληρώνουν κάποιον μετακινητή αρκετά λεφτά να έρθουν στην Κύπρο για να βγάλουν τα λεφτά τους και πολύ περισσότερα μέχρι να αναγκαστούν να πάνε πίσω στον τόπο τους. Εάν οι διαδικασίες είναι λιγότερο χρονοβόρες και εάν κατά τη διάρκεια στην οποία είναι στην Κύπρο δεν μπορούν να δουλέψουν παράνομα έτσι ώστε να βγάλουν πολύ περισσότερα λεφτά για να πάνε σπίτι τους, γιατί κάποτε θα πάνε. Θα τους βρούμε σε κάποια φάση, να τους βρει η αστυνομία, ας γίνουν οι επαγγελματίες. Άρα λες έχουμε ευθύνη και εμείς που τους δίνουμε δουλειά. Ναι, ακριβώς. Έτσι, τους δίνουμε εκμεταλλεύονται. Οπότε, αν δεν θα βγάλουν τα λεφτά τα οποία έχουν δώσει για να έρθουν και θα πάνε πίσω στη χώρα τους ζημιωμένοι, θα πάει και το μήνυμα στους υπόλοιπους στη χώρα τους ότι η Κύπρος δεν είναι ξέφραγο να μπέλει, δεν θα βγάλετε λεφτά, μείνετε εδώ ή πηγαίνετε κάπου αλλού. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνώ με την Ξενιά, τέσσερις χώρες
λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της μεταναστευτικής ροής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, μέρος της ροής την οποία παίρνουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μηδαμινών. Και αν η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διαθετημένη να λύσει το μεταναστευτικό και το μόνο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να δίνει λίγα λεφτά στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Μάλτα και στην Ιταλία, δεν μπορεί να λυθεί. Πρέπει να ληφθούν μεγαλύτερες αποφάσεις. Αλλά και εμείς, σαν Κύπρος, πρέπει να κάνουμε πράγματα και θεωρώ ότι έχουμε πράγματα ακόμα να κάνουμε. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Γεάδη. Έτσι, σύντομο. Όσο πιο σύντομα μπορώ. Παρακαλώ, σύντομα. Οι νόμοι, όπως πολύ σωστά είπατε, έμπαζαν. Και θα αναφερθώ συγκεκριμένα στα επεισόδια στο Πουρνάρα. Όπου η δική μας θέση είναι ότι πρέπει. Όσοι εμπλέκονται στα επεισόδια, θα έπρεπε να σταματήσει η εξέταση της αίτησής τους, να αποκοπεί το οποίο επίδομα λαμβάνουν και να προχωρούσε σε άμεσες απελάσεις. Ανταυτού δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι τέτοιο και βλέπουμε συνέχεια να συμβαίνουν επεισόδια στο Πουρνάρα και δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε πριν λίγες μέρες, αλλά ήταν πολλωστή φορά. Επιπλέον, έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου. Όσοι εμπλέκονται σε επεισόδια, ειδικά είδαμε τις τελευταίες μέρες πυροβολισμού στη Λεμεσό, δολοφονία στην Παγιά Λευκοσία, θα πρέπει να απελαύνονται με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης το θέμα των μεταναστευτικών, είναι θέμα όμως που πρέπει να το δούμε στην πραγματική του μορφή. Και επειδή αναφέρθηκε η κυρία Κωνσταντίνου για λαϊκιστική πολιτική, θα διαφωνήσω με την κυρία Κωνσταντίνου, γιατί κάποτε όταν λέγαμε για μεταναστευτικό, όλα τα κόμματα μας καταδίκαζαν και μας αποδοκίμαζαν. Θα πρέπει να αναφέρω. Καλά, το μεταναστευτικό προϋπήρχε το ΕΛΑΜ, έτσι. Πολύ σωστά. Θα αναφέρω ότι ένα παράδειγμα στην Παγιά Λευκοσία, για να πω για θέμα λαϊκιστικής πολιτικής, γνωρίζουν όλοι πολύ καλό ότι υπάρχει πρόβλημα. Τεράστιο. Δεν γίνεται η κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 2019 να προχωρεί με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Νουρή, σε εγγένεια δομής φιλοξενίας και συγκεκριμένα πλησίων της λαϊκής γειτονιάς. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν είναι κάτι που επιλύει το πρόβλημα. Όσο δημιουργούμε κέντρα φιλοξενίας, θα έρχονται τόσο περισσότερο. Εσείς, κύριε Δημητρόπουλε, στην εκπομπή σας, που είναι το πολιτική εκπομπή 15 λεπτά, μπορεί να θέλετε να φέρετε 56 βουλευτές. Δεν μπορείτε να τους φέρετε. Σε μια ταβέρνα με πέντε υπαλλήλους, δεν μπορεί, των 100 ατόμων δεν μπορεί να φέρει 1000 άτομα. Δεν θα μπορέσει να τους εξυπηρετήσει, αλλά θα λειτουργήσει εις βάρος όλων των υπολείπων. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια μεταναστευτική πολιτική και όχι μια πολιτική ελκυστική που στο τέλος της μέρας την εκμεταλλεύονται αρκετοί. Και φέρνουν παραπάνω εκμεταλλεύονται κόσμο. Αυτά τα άτομα για φθηνά εργατικά χέρια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε δούλους ούτε σκλάβους. Θέλουμε να υπάρχει ένα μεταναστευτικό πλαίσιο σωστό που να λειτουργά αποτρεπτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία κουβέντα μας. Την επόμενη φορά θα δούμε και όλα σας συμβαίνουν και στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί είναι κρίσιμα. Καλή συνέχεια, αγαπητοί μου. Λοιπόν, να είστε καλά. Τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα ρεπορτάζ να δούμε αυτή την ιστορία με τα χρυσά διαβατήρια. Ένα ρεπορτάζ καμπάνες για ξέπλυμα. Αναφέρεται εν αφορά του Δικηγορικού Συλλόγου σε περιπτώσεις μελών του που ήταν εμπλεγμένοι σε διαπλοκή όσον αφορά διαβατήρια και πολιτογραφήσεις. Πάμε στο ρεπορτάζ. Βαριές καμπάνες σε δύο μέλη του επέβαλε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έπειτα από 609 επιτόπιους ελέγχους που διενήργησε πρόσφατα το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Συλλόγου. Έχουμε προχωρήσει πρόσφατα και έχουν εκτός από τα πρόστιμα έχουμε να αφαιρέσει και την άδεια λειτουργίας δύο εταιριών παροχής διοικητικών υπηρεσιών και αυτή τη στιγμή από πολύ πρόσφατες έρευνες μας έχουμε και άλλες 5 υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν και θα παρουσιαστούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δώρος Ιωαννίδης, κάποιοι εκ των εμπλεκομένων στις εν λόγω υποθέσεις συνδέονται και με πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τα δημοσιεύματα του Al Jazeera και έχει πυροδοτήσει ποινικές και άλλες έρευνες. Και να μην μείνουμε μόνο στις πολιτογραφήσεις, διότι μπορεί να γίνονται πράξεις από εταιρείες πολλών εκατομμυρίων τα οποία μπορεί να καλύπτουν το σύνολο των πολιτογραφήσεων. Ερωτηθείς για τον λόγο που δεν δίνονται στη δημοσιότητα τα ονόματα των δύο δικηγορικών γραφείων, ο Δωρός Ιωαννίδης ανέφερε ότι το απαγορεύει η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Για τις δύο περιπτώσεις έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες περιλαμβανομένες της ΜΟΚΑΣ.
Σε ό,τι αφορά την Ερευνητική Επιτροπή για τις Πολιτογραφήσεις, στα τέσσερα μέλη της, Μύρωνας Νικολάτος, Κώστας Παμπαλής, Κυριάκος Κυριάκου και Παύλος Ιωάννου, ορκίστηκαν το πρωί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες μας να αποπερατωθούν το συντομότερο δυνατόν με δίκαια και αξιόπιστα αποτελέσματα. Όπως μετέδωσε χθες βράδυ το ΣΥΓΜΑ, η Επιτροπή παρέλαβε μια λίστα ονομάτων ατόμων, τα οποία προτείνονται από τον Γενικό Εισαγγελέα για να στελεχώσουν την υποστηρικτική προς την Επιτροπή ομάδα εμπειρογνωμόνων. Ιδιαίτερη σημασία απόφαση αναμένεται να ληφθεί για τον τρόπο λήψης μαρτυριών και αν θα είναι υπό τη μορφή ανοιχτών ακροάσεων κατά τα πρότυπα της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό. Σε μια άλλη εξέλιξη, την Παρασκευή την Δευτέρα, η Ελεκτική Υπηρεσία θα αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών για σχόλια το προσχέδιο του πορίσματός της για τις 5 περιπτώσεις πολιτογραφήσεων. Όπως αποκάλυψε χθες βράδυ το ΣΥΓΜΑ, η Ελεκτική Υπηρεσία διαπιστώνει απώλεια κρατικών εσόδων και ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων και στις 5 περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν με τα χρυσά διαβατήρια, πολιτογραφήσεις και τα συναφή. Είναι μια κατάσταση που έχει προκαλέσει τριβές στο εσωτερικό μέτωπο. Έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια, κόντρες αντιπαραθέσεις και αμφισβητήσεις. Τώρα αλλάζουμε θέμα, τώρα θα δούμε θέμα Brexit. Το αφήσαμε λιγάκι λόγω κορονοϊού στο περιθώριο. Επαναρχίζουν οι διαπραγματεύσεις Λονδίνου-Βρυξελών. Υπάρχει μια, αν θέλετε, μια προσπάθεια, τουλάχιστον έτσι διαφαίνεται, ο Μπορίς Τζόνσον να παρακάμψει σημεία της συμφωνίας για τον Brexit, κάτι που διαφωνεί κυρίως η Γαλλία και η Βρετανία, Γαλλία και η Γερμανία. Αλλά καλύτερα να δούμε το θέμα αυτό με τον διεθνολόγο, τον Νικόλα τον Ευαγγελίδη, τον έχουμε μαζί μας από το Λονδίνο, για να δούμε λίγο το θέμα του Brexit σε σχέση πάντα με τις εξελίξεις. Νικόλα μου Ευαγγελίδη, καλή σου μέρα. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε μαζί. Ήθελα